Έχω τη χαρά να φιλοξενώ για μία ακόμα φορά εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου μας τον κύριο Δημήτρη Κακαλέτρη. Ομογενής από το εξωτερικό, έχει ζήσει στον Καναδά, στην Αμερική, στην Ιταλία. Έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες στον κόσμο και τα τελευταία χρόνια ζει εδώ, μόνιμα, στο Μιστρά, μόνιμος κάτοικος. Και έχουμε βρει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε αρκετές φορές και εδώ, στο ραδιόφωνο, αλλά και εκτός ραδιοφώνου. Και σήμερα τον προσκάλεσα να μιλήσουμε για εξαγωγές και για τουρισμό. Αγαπητέ Δημήτρη, καλώς ήρθες για μια ακόμα φορά εδώ στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή. Καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι οι ακροατές τουλάχιστον πλέον σε γνωρίζουν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, όπως είπα, που έρχεσαι εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έτσι, και θα μιλήσουμε για τους δύο βασικούς τομείς ανάπτυξης, όχι μόνο της Λακωνίας, αλλά και της Ελλάδος. Έτσι, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τη Λακωνία, δεν έχουν να κάνουν οι εξαγωγές και ο τουρισμός. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση στον τουρισμό, είναι πολύ περισσότεροι οι επισκέπτες. Δεν έχουμε όμως αύξηση στις εξαγωγές. Περισσότερα εισάγουμε από ό,τι εξάγουμε. Έτσι, από μια χώρα που παράγει πάρα πολλά αγαθά και όμως είμαστε αρκετά πίσω στις εξαγωγές και σε συγκεκριμένες αγορές μέχρι τώρα. Δεν έχουμε ανοιχτεί περισσότερο να μπούμε και σε άλλες αγορές, γιατί σίγουρα τα ελληνικά προϊόντα θα είχαν περισσότερη και μεγαλύτερη ζήτηση. Αυτά θα πούμε σήμερα, έτσι. Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε και κάτι άλλο. Όχι, φίλοι, ρε, τα λες. Εγώ έχω μάθει να αφήνω τον άνθρωπο να τελειώνει. Ναι. Και τότε να απαντώ. Βλέπω εδώ πέρα στην Ελλάδα κάποιες φορές λες δύο λόγια και αμέσως σε διακόπουνε. Ναι, δεν σε αφήνουν να μιλήσεις. Δεν έχουν πολύ υπομονή. Αυτό κάποιες φορές όταν μιλάω στην Ελλάδα οι άνθρωποι, δεν ξέρω, φοβούνται ότι δεν μιλάω καθόλου, ότι δεν τους ακούω, αλλά θέλω να τους ακούω να καταλάβω ακριβώς τι θέλουν. Έχω πολλά να σας πω. Σκεφόμουν πριν να έρθω πώς να σας μιλήσω. Το ένα πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι, ξέρεις, η Ελλάδα είναι σε κρίση, μεγάλη κρίση. Ναι. Αλλά σκεφόμουν ότι δεν είναι η μόνη κρίση. Εγώ νομίζω η Ελλάδα είναι σε κρίση από ύστερα από το Χριστό. Γιατί μόνο πριν το Χριστό η Ελλάδα έκανε εξαγωγή προϊόν. Μόνο πριν το Χριστό η Ελλάδα έβαλε τα δέντρα στην Ιταλία και τη Ισπανία. Και κάτι έγινε ύστερα από το Χριστό. Δεν ξέρω. Ύστερα είχαμε τους Τούρκους 400 χρόνια και έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε. Φοβούμαστε. Δεν έχουμε πιστοσύνη. Ξέρεις, άμα δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, δεν μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη στο αδερφό σου. Ναι. Πόσο μάλιστα σε ξένο άνθρωπο. Φαντάσου σε ξένο. Ναι. Πρέπει να βγούμε από αυτό και άμα θα πω κάτι καλό για τον εαυτό μου, θα πω ότι δεν έχω φόβο από μικρό παιδί. Και δουλεύω περισσότερο με την καρδιά μου παρά με το μυαλό μου. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι που με ξέρουν, ξέρουν ότι όταν τους λέω θα κάνω κάτι, μου λένε, you know, are you crazy? θα σας πω κάτι πράγματα που γίνανε. Πρώτα, έχουμε ανοίξει μια εταιρεία στη Ρωσία, επειδή εγώ δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος. Ανοίξα αυτή την εταιρεία χωρίς να ξέρω πού θα φτάσουμε και χωρίς να ξέρω τι θα κερδίσουμε. Και αυτό είναι κάτι που, αν μας ακούνε οι νέοι, θέλω να πω στα νέα παιδιά στην Ελλάδα. Γιατί δεν βγαίνει τίποτα καλό χωρίς να ρισκάρεις. Εγώ ρίσκαρα με αυτό και βγήκανε κάτι απίστευτα πράγματα που θα σας τα πω σήμερα. Πρώτα πήγαμε στην έκθεση το Φεβρουάριο. Ήταν μια μεγάλη έκθεση για σούπερ μάρκετ. Μέσα σε αυτή την έκθεση που πήγαμε πάρα πολύ καλά και γνωρίσαμε από 7 άλλα κράτη ή 11 άλλα κράτη, δεν θυμάμαι, και άλλους που θέλουν τα προϊόν μας, και σούπερ μάρκετ, 3 τεράστια μεγάλα σούπερ μάρκετ, ήρθε μια εταιρεία
από μια πόλη που λέγεται Σόσι. Εγώ δεν την ξέρω αυτή την πόλη, ούτε την έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Και μου λένε ότι αυτή η πόλη είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Ούτε ξέρω που είναι η Μαύρη Θάλασσα, ούτε έχω πάει ποτέ. Και έχω μάθει ότι η Μαύρη Θάλασσα είναι το ακριβότερο μέρος της Ρωσίας. Είναι το Μανχάτεν, να πούμε. Είναι το Κολονάκι. Ναι. Μέχρι και ο Πούτιν και πολλοί άλλοι έχουν σπίτια εκεί, και να μπεις μέσα, πολύ security, πολύ αστυνομία. Και με το ίδιο στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη Σόσι, είναι τα ακριβότερα χοτέλ της Ρωσίας. Μιλάμε 2.500 τη βραδιά. Το normal, το λογικό. Ναι. Η χαμηλότερη τιμή. Όχι χαμηλότερη, αλλά ξέρεις, ναι. το μέσο όρο. Α, ναι. 2.500 ευρώ στη Ρωσία. Και μέσα σε αυτά τα χοτέλια που είναι σαν το χοτέλ εδώ στο Μιστράμου, ρε, που άνοιξε το Euphoria. Το Euphoria. Ναι. Ίδιο ακριβώς είναι. Άμα δεις, ναι, το Euphoria website και τα website που μπορώ να σου στείλω από αυτά τα χοτέλ, ακριβώς το ίδιο. Με spas, ναι, με τεχνολογία, με μασάζες, με εργαλεία, με πισίνες. Ναι, ναι. Δεν είναι απλά ξενοδοχεία διαμονής. Όχι. Έτσι, έχουν όλες πας και πέρα υπηρεσίες. 10 μέρες με 30 μέρες. Και γυρνάς άλλος άνθρωπος. Είσαι 70 και βγαίνεις 30. Ναι, τουλάχιστον αισθάνεσαι ότι είσαι 30. Ωραία. Και πήγαμε σε μια έκθεση. Μας καλέσανε το Φεβρουάριο, στείλαμε γράμμα όπως στέλνουμε σε όλους που είναι στο group μας, έχουμε ένα μικρό group, έχουμε φτάσει 12 εταιρείες τώρα από όλη, ναι, την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα, ναι. Και πήγαμε σε αυτό το show. Άκου τι έγινε τώρα. Αυτό το show που είναι η ακριβότερα hotel με τους ακριβότερους chefs ήταν για 4 ημέρες. Την Κυριακή πήγαμε στο φαγητό για να δώσουν μπραβεία. Σε αυτό το show, στα ακριβότερα hotel της Ρωσίας με τους μεγαλύτερους chefs, η εταιρεία μας κέρδισε πρώτη σε εμφάνιση στο Σόσι. Ναι. Και πρώτη σε ποιότητα λάδι. Ναι. Δεν είναι αυτό όπως πολλές εταιρείες που μας ακούνε τώρα ξέρουν τι λέω, που πας στην Αγγλία σε κάποιο show, πληρώνεις 500 ευρώ και 5-6 δημοσιογράφοι, γιατί όλοι γυρνάνε με χρυσό και, ναι, ξέρεις, εμείς δεν πληρώσαμε τίποτα. Και δεν μας διαλέξανε κάποιοι δημοσιογράφοι, μας διαλέξανε οι μεγαλύτεροι σεφ της Ρωσίας και του κόσμου. Και έχουμε το καλύτερο λάδι. Και ας σου πω και κάτι ωραίο που έγινε. Μου λέει ένα πολύ γνωστός σπαρτιάτης. Έχεις εταιρεία, μου λέει, στο group με τόσο καλό λάδι? Όχι, του λέω, δεν νομίζω είναι τόσο καλό, γιατί το λάδι είναι από τη Σπάρτη και τον περασμένο χρόνο δεν είχαμε λάδι. Για κάτσε ρε Δημήτρη, μου λέει. Κέρδισες εσύ πρώτο μπραβείο λάδι και δεν είναι λάδι, δεν είχες λάδι τον περασμένο χρόνο, είναι 2 χρονών λάδι. Πού είναι άλλοι που έχουν λάδι, ξέρεις? Και αυτό που θα σου πω είναι πολύ σημαντικό. Του λέω, είσαι σωστός, δεν ήταν το καλύτερο λάδι της Ελλάδας, αλλά ήταν το λάδι που δέχτηκε να στείλει δείγμα και να πάει εκεί. Να σου το πω διαφορετικά. Τι αξία έχει να έχουμε τα καλύτερα προϊόν και να μην πηγαίνουμε πουθενά? Ναι, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε ελληνικό ελαιόλαδο εκεί. Τι αξία είναι να έχουμε τις καλύτερες θάλασσες και να μην πηγαίνουμε πουθενά να τις προτείνουμε? Τι αξία είναι να έχουμε τα καλύτερα προϊόν και σε έκθεση να μην πηγαίνουμε? Δεν είναι καμία αξία. Θα τα κοιτάμε, θα λέμε μεταξύ μας στα καφενεία ότι έχουμε τα καλύτερα προϊόν, την καλύτερη θάλασσα, θα κλαίει ο ένας με τον άλλον, αλλά αρχαίοι Έλληνες δεν είμαστε. Ναι, που είχαν αναπτύξει το εμπόριο. Έχω ακούσει, δεν ήμουν εγώ, δεν ξέρω. Ναι. Έχω ακούσει ότι τα δέντρα της Ιταλίας τα βάλαμε εμείς. Τότε που υπήρχε μόνο αέρα με το πλοίο, ναι, δεν υπήρχε αεροπλάνο.
Ναι, ναι. Okay. Τώρα έχουμε αεροπλάνο και όλη τη τεχνολογία και κανένας δεν βγαίνει από τη Σπάρτη ή από τη Λακωνία ή από την Ελλάδα. Και τώρα μπαίνουμε στο άλλο πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι όταν όλοι μας δεν ταξιδεύουμε, δεν βγαίνουμε έξω, δεν γνωρίζουμε κόσμο, φοβούμαστε να κάνουμε ένα φίλο που δεν είναι Έλληνας, δεν θα μάθουμε τίποτα άλλο από τι μας λέει η χώρα μας. Το άλλο που θέλω να σου πω, δεν είμαστε νησί. You know? Ναι. Να μην ζούμε, you know, στη φαντασία τι έκανε ο Λεωνίδας. Okay? Γιατί ναι, ήταν μεγάλος, ήταν 300, πολύ ωραία. Τις απόκριες δινούμαστε σαν Λεωνίδα. Okay. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Λεωνίδας δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ούτε ο Κολοκοτρώνης, ούτε ο Μαυρομιχάλης, ούτε η Μπουμπουλίνα. Γιατί φύγα και εκεί, σπέτσες να ξέρεις. Με καλέσανε και φύγατε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αλλά πρέπει να βρούμε καινούριους Κολοκοτρώνηδες. Ναι. Πρέπει να βρούμε καινούριους Λεωνίδας. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που, you know, να μην φοβούμαστε. Πού βρήκαμε αυτό το φόβο? Δεν καταλαβαίνω. Σο πήγαμε τώρα εμείς 8 μικρές εταιρείες από την Ελλάδα και κερδίσαμε πρώτο βραβείο στο Σόσι, στα καλύτερα χοτέλ, και μας ψηφίσανε οι καλύτεροι chefs. Δεν θα λάβουμε παραγγελία? Όχι μόνο, όχι μόνο. Δεν θα λάβουμε παραγγελία, θα λάβουμε. Τώρα αυτά τα βραβεία που τα λάβαμε και τα είδες, που τα έδειξε. Ναι, ναι, τα έδειξε πριν. Πόσο θα βοηθήσει να μπορώ εγώ με τέτοιο βραβείο να πω στα σούπερ μάρκετ στη Ρωσία, ξέρεις, οι καλύτεροι chefs της Ρωσίας ψηφίσανε αυτό το λάδι, ψηφίσανε αυτά τα προϊόν. Ναι. Okay. So, αυτό σου δίνει. Τώρα αυτά πήγανε καλά, μπορεί να μην πήγανε καλά, μπορεί να μην μας ψήφισε κανένας, ναι. Αλλά θέλω να σου πω, αυτά είναι. So, τώρα, you know, έχω μπροστά μου τι άλλα πράγματα γίνονται που νομίζω πρέπει να η Ελλάδα, η Σπάρτη, η Λακωνία, πρέπει να το λιγότερο να τα ξέρουμε. Λοιπόν, το Μάιο ήταν η Σόσι, το Απρίλιο ήταν η Σόσι, το Μάρτιο, συγγνώμη, ήταν η Σόσι, Απρίλιο. Το Μάρτιο. Έχω δει. Απρίλιο έχουμε τώρα. Ναι, 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 το Μάρτιο. Το Μάρτιο, το Μάρτιο, το Μάρτιο, ναι, ευχαριστώ. Όχι, ήταν Απρίλιο 11 με 14 η Σόσι. Α. Το Φεβρουάριο είχαμε το Μόσκο. Ναι. Το Μάρτι τηλεφωνήσαμε όλο τον κόσμο να... Λοιπόν, το Μάιο έχουμε το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμό. Τι θέλει να πει αυτό? Πριν το καλοκαίρι, άμα είσαι hotel, άμα είσαι camping, άμα είσαι Airbnb, είναι μια έκθεση που πας και όλοι που θέλουν να ταξιδεύσουν πηγαίνουν εκεί. Δεν πρέπει να είμαστε εκεί? Δεν πρέπει να προτείνουμε το Mineline Hotel, το Spartan, το όλους, Μανιάτης, όλους, το Grand Palace, δεν πρέπει να είμαστε εκεί? Ή θα περιμένουμε το Booking να μας φέρει τουρισμό? Γιατί ξέρεις, όταν πατήσεις Booking, δεν είσαι σίγουρος ότι θα έρθουν σε σένα. Ναι, γιατί θα βρουν πολλούς άλλους. Γιατί είναι άλλοι χίλιοι εκεί πέρα. Θα βρουν και πολλούς άλλους εκεί. Γιατί έχω ακούσει ότι δεν είναι πολύ, πολύ ευχαριστημένοι αυτοί που μεταχειρούν Booking και άλλα. Τους παίρνουν πάρα πολλά λεφτά, νομίζω 15%. Ναι, που κρατά το Booking. Ναι. So, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε αυτή την έκθεση. Και είναι και άλλες έκθεσεις. Είναι για τα κρασά τον Ιούνιο. Πουλάς κρασί, δεν πουλάς? Δεν νομίζεις πρέπει να πας σε μια έκθεση κρασί? Δεν ξέρω. Ναι. Είναι... Και σε καινούριες αγορές, δηλαδή εκεί που μέχρι τώρα δεν έχει πάει κάποιος. Ναι. Γιατί σε κάποιες αγορές έχουμε απευθυνθεί. Ναι. Αλλά δεν έχουμε δει και αποτελέσματα ιδιαίτερα. Ναι, ναι, ναι.
άμα μπει η Ρωσία στην Ευρώπη, το Μόσκο θα είναι η μεγαλύτερη πόλη. 16 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν χρειαζόμαστε και ξέρεις και πολλά. Ναι. Μην νομίζεις ότι χρειαζόμαστε. Ναι, γιατί δεν έχουμε τεράστιες ποσότητες για να. Ένα σούπερ μάρκετ με 300 μαγαζά χρειαζόμαστε και σωθήκαμε, ξέρεις. Ναι, ναι. Το ωραίο με την Ελλάδα και τη Σπάρτη είναι μικρή χώρα. Και μπορεί να φτιαχτεί οικονομικά πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται σαν την Αμερική και την Κίνα. Η Κίνα έχει 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι. Ξέρεις, όταν ήταν ο καιρός που ο λαός έσκαβε, ξέρεις, με το ξινάρι, ναι. Η Κίνα και η Αμερική ήταν τεράστια δύναμη. Γιατί είχαν πολύ κόσμο να σκάβει. Ναι. Τώρα με τεχνολογία, η Ελλάδα μπορεί να γίνει η καλύτερη χώρα του κόσμου. Γιατί με την τεχνολογία μπορείς να κάνεις πολλές δουλειές με λίγο κόσμο και δεν έχεις να ταΐσεις 1,2 δις άνθρωποι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με την Κίνα και την Αμερική τώρα. Η Αμερική έχει 50 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε πάρκα, στο χώμα, σε τέντες. Έχει άλλους 50 εκατομμύρια που δεν έχουν δουλειές. Έχει άλλους που, ξέρεις, είναι ανάπηροι. Yeah. Δηλαδή, μην νομίζεις όταν ακούς 350 εκατομμύρια στην Αμερική και ένα δις στην Κίνα ότι αγοράζουν. Στην Κίνα νομίζω, άρωνο, 1%, 2% μπορούν να αγοράσουν. Yeah. Και ποιο είναι και το μορφωτικό τους επίπεδο. Δηλαδή, δεν έχουν μορφωθεί όλοι. Η Ελλάδα, ειδικά η Σπάρτη, με 10 εκατομμύρια άνθρωποι, μπορεί να γίνει του Λεωνίδα 300. Μπορεί να κάνει τόσο damage στον κόσμο. Μπορεί να κάνει τόσες ωραίες δουλειές. Πρέπει να είναι ενωμένοι και πρέπει να έχουν, να έχουν βγει έξω, να ξέρουν. Έχω ένα κάλαντο εδώ πέρα με πολλά. Έχουμε το real estate. Δηλαδή, άμα θες να πουλήσεις ακίνητα, έχουμε μεσίτες εδώ στη Σπάρτη. Έχουμε το real estate στο Μόσκο τον Οκτώβριο. Έκθεση για αυτή. Ναι, έκθεση. Ναι. You know, ένα, άμα, έχουμε άλλη έκθεση για real estate στο St. Petersburg. Το ξέρεις, το St. Petersburg, έξω από το, είναι Μόσκο, St. Petersburg, έτσι. Ναι. St. Petersburg είναι η πιο όμορφη πόλη. Like, η πιο όμορφη από το Μόσκο. Ναι. Έχω ακούσει η Καβάλα, είναι πολύ ωραία, η Θεσσαλονίκη, ξέρεις, δεν έχω πάει. Ξέρεις. Ναι. Τέτοια πράγματα. Υπάρχουν έκθεσεις εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ καλές. Το Νοέμβριο υπάρχει μια έκθεση business to business. Δηλαδή εταιρείες στη Ρωσία που θέλουν να κάνουν συνέτερους σε άλλα κράτη να επενδύσουν, να δουλέψουν μαζί. Είναι το Νοέμβριο. Είναι αυτές οι επενδύσεις που ακούμε και από την σημερινή κυβέρνηση ότι πρέπει κάποιοι να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, αλλά πώς τους έχουμε προσεγγίσει, αν έχουμε πάει να τους βρούμε τους επενδυτές. Αυτό είναι. Από μόνοι τους δεν μπορεί να έρθουν. Όλα εδώ αυτά που συζητάμε είναι το ίδιο σαν το φαγητό. Υπάρχουν. Α, ναι, και ένα άλλο πράγμα. Εγώ είμαι πολύ focused. Ξέρεις, focused δεν ξέρω πώς λέει στα ελληνικά. Εγώ είμαι. Ήρθα στην Ελλάδα και ενδιαφέρομαι για Ρωσία. Ναι. Ενδιαφέρομαι για Ρωσία γιατί έχουν λεφτά, είναι μεγάλοι. Μας αγαπάνε και είναι εύκολα. 2,5 ώρες με αεροπλάνο. Ναι. Όπως ήμουν στον Καναδά, με ενδιάφερε. Γι' αυτό έχετε εστιάσει εκεί, στη Ρωσία, ναι, και όχι όταν σε άλλες αγορές. Ναι, ναι. Όταν ήμουν στον Καναδά, Αμερική. Όχι, ναι. Μέξικο, όχι Ευρώπη, όχι Ρωσία. Mm-hmm. Το πιο κοντό. Ναι. Και ξέρεις, έχω διαλέξει μία χώρα. Όχι 100 χώρες. Να πηγαίνουμε κάθε μήνα σε διάφορο κράτος. Γιατί είναι πολλή δουλειά να μπεις μέσα σε μια χώρα, να γνωριστείς, να ξέρεις τους νόμους, να ξέρεις. Είναι πολλή δουλειά. Κανένας δεν αγοράζει από σένα άμα δεν είναι φίλος σου. Σκέψου άμα είσαι επαγγελματίας στην Ελλάδα και πουλάς κάτι. Ό,τι να είσαι. Σε ποιον πουλάς, σε κάποιον που δεν ξέρει το όνομά σου, σε κάποιον που δεν έχεις πει ένα γεια ποτέ. Όχι. Πουλάς σε αυτούς που είναι φίλοι σου. Έτσι δεν είναι. Γνωστοί σου. Κάποιοι που σε ξέρουν. Ξέρουν το όνομα Λακωνία. Δεν παίρνουν Λακωνία και δεν ξέρουν που είναι. Δεν παίρνουν Θοδωρακάκο και δεν ξέρουν ότι είναι κρασί. Οι φίλοι σου πρέπει να κάνεις τους πελάτες. Και να κάνεις πελάτες στο εξωτερικό χρειάζεται να είσαι εκεί κάθε μέρα.
με προσωπικό, με γραφείο, με άνθρωποι που είναι από εκεί, που είναι κατοίκοι εκεί. Δεν μπορεί να κάνεις εμπόριο, όπως τα λένε εδώ πέρα τα επιμελητήρια και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν νομίζω έχουν ποτέ επενδύσει, έχουν βγάλει λεφτά από την τράπεζα, έχουν ανοίξει ένα μαγαζί. Δεν είμαι αντί το επιμελητήριο, ούτε είμαι αντί το κράτος, you know, που μιλάει για εξαγωγές. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει ένα μέσο όρο που αυτός που επενδύει και έχει ρισκάρει και έχει βάλει τα λεφτά του, πρέπει να είναι στη θέση να λέει, ρε παιδιά, χρειαζόμαστε αυτό. Όχι να μας λέει το κράτος, σας δίνω αυτό, επειδή κάναμε ένα μελέτη. Με καταλαβαίνεις, πάω. Ναι. Λίγο δύσκολο αυτό που λέω, αλλά εντάξει. Θεωρείς ότι είναι μονόδρομος, δηλαδή, να στραφούμε προς το εξωτερικό και να κάνουμε εξαγωγές, γιατί στο εσωτερικό θα είναι δύσκολο να σταθούν οι επιχειρήσεις, αν απευθύνονται μόνο στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να ζήσουν. Κοίτα, η Ελλάδα και η Σπάρτη, όπως τα βλέπω εγώ, δεν είναι νησί. Ναι. You know, δεν είναι νησί κάπου στην Αφρική και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Έχουμε μπει μέσα στην Ευρώπη και δεν το μεταχειρούμε αυτό το ωραίο πράγμα ποτέ. Άκου τη διαφορά. Πόσα άτομα μένουν στην Αμερική? 350 εκατομμύρια. Wow. Πόσα άνθρωποι μένουν στην Ευρώπη? 685 εκατομμύρια. Χωρίς διαβατήριο. Παίρνεις το αμάξι σου και γυρνάς σε 685 εκατομμύρια. Και εμείς είμαστε στη Σπάρτη, 10 εκατομμύρια άνθρωποι, και δεν έχουμε πάει, you know, στο Βέλγιο με το λάδι μας. So, you know, έχουμε πολλά να κάνουμε με άνθρωποι που δεν φοβούνται και έχουν και φαντασία, και βέβαια όλα αυτά θα κοστίζουν και λεφτά. Δηλαδή, για να επενδύσεις και να πας στο εξωτερικό δεν είναι δωρεάν. Ναι. Αλλά έχω φτιάξει εγώ ένα ωραίο σύστημα, πάρα πολύ ωραίο σύστημα, πολύ φτηνό, που βοηθάει τον κάθε Σπαρτιάτη και τον κάθε Έλληνα. Γιατί μοιράζεται το κόστος. Έλατε. Κέρδισα βραβεία στον Καναδά και από τον Υπουργό του Καναδά. Γι' αυτό, εγώ το σκέφτηκα αυτό, εγώ το φτιάξα αυτό, δεν το φτιάξε κανένας άλλος. Και το έμαθα εγώ αυτό όταν πήγα στην Ιταλία και δούλευα με την Ιταλία και είδα κάθε χωριό κάνει αυτό. Κάθε χωριό έχει ένα Δημήτρη. Κάθε χωριό έχει πόλη, άσχετα η πόλη, πόλη έχει. Κάθε χωριό έχει ένα Δημήτρη που μαζεύει όλες τις εταιρείες και τι κάνουν. Πηγαίνουν όλοι μαζί σε μια έκθεση και μοιράζουν το κόστος. Αντί να πληρώσει ο κάθε ένας 15.000, πληρώνουν 10. Ναι. 15.000 το μοιράζουν. Και τότε δεν είναι τόσο ακριβό. Και τότε μαθαίνουμε ότι τα προϊόν μας έχουν ενδιαφέρον. Και το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι ότι δεν θα αγοράσει κανένας από σένα, αλλά δεν θα χαλάσεις του κόσμου τα λεφτά να μάθεις αυτό. Δεν χρειάζεται να χαλάσεις 15.000 να μάθεις αυτό, να χαλάσεις 1.000. 1.000 δεν θα σε σώσει 1.000 ευρώ, δεν θα σώσει το Θοδωρακάκο, τη Λακωνία, 1.000 ευρώ να μάθεις. Ναι, γιατί μια εταιρεία που έχει τη δυνατότητα να κάνει εξαγωγή, νομίζω ότι κάποια κεφάλαια έχει για να κινηθεί και να τα διαθέσει για τη συμμετοχή σε κάποιες εκθέσεις. Μα στοχευμένα όμως έχει. Για να κάνεις εταιρεία, μέσα στο budget της εταιρείας πρέπει να βάλεις έκθεση. Ναι. Πρέπει να βάλεις διαφημιστικά. Ναι. Πρέπει να βάλεις δείγματα μέσα στο budget, μέσα στο έξοδα. Στα έξοδα που θα κάνεις. Δεν μπορεί να φτιάξει μια εταιρεία και να πεις διαφημίζω πουθενά, δεν πάω πουθενά. Ναι, ναι. Δημήτρη, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και το ένθετό μας που έχουμε, Οινολογίες και άλλα ενοπνεύματα, γιατί σήμερα έχει και ενδιαφέρον το ένθετο, μιας και έχει να κάνει με το Πάσχα. Έτσι, για να δούμε ποιο κρασί θα επιλέξουμε για το πασχαλινό τραπέζι και θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ωραία. Πουλί του λιβαδιού,
ραδιού. Σαν τα λουλούδια που πίνουν δροσιά, έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς. Σαν ευωδιά λουλουδιών το πρωί, σαν ευωδιά μαραμένου φίλου, είναι η ανάσα σου, είναι η ανάσα σου, είναι η ανάσα σου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετό μας, συνολογίες και άλλα εινοπνεύματα με τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα και σε επανάληψη το απόγευμα μας ενημερώνει γύρω από το κρασί και βέβαια ό,τι άλλο περιέχει εινόπνευμα. Είναι εινολόγος, τεχνολόγος ποτών και σήμερα είπαμε θα μας πει για το κρασί που θα πρέπει να έχουμε στο πασχαλινό τραπέζι. Και βέβαια δεν είναι ένα είδος. Ακούστε. Κρασί για το πασχαλινό τραπέζι. Με τι κρασί θα τσουγκρίσετε τα ποτήρια σας φέτος το Πάσχα? Ακούστε και πάρτε ιδέες. Είναι σημαντική η επιλογή του κρασιού ή των κρασιών που θα συνοδεύσουν τις πασχαλινές λιχουδιές και θα συμπληρώσουν τις γεύσεις σας. Αλλά να επισημάνω ότι πέρα από κάποιες βασικές αντιστοιχίες που βασίζονται στην ένταση των γεύσεων, την υφή και το βάρος του πιάτου, η επιλογή των συνδυασμών είναι θέμα προσωπικής προτίμησης. Πειραματιστείτε με θάρρος, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί εξαιρετικοί συνδυασμοί ανακαλύφθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Βράδυ Ανάστασης και μαγειρίτσα. Υπάρχουν τόσες συνταγές για μαγειρίτσα, όσες και οι ελληνίες μαμάδες. Με σηκωτάκια πουλιών, χωρίς σηκωτάκια, με μανιτάρια, με κοτόπουλο, με άνηθο, χωρίς άνηθο, αυγολέμονο κλπ. Που είναι αδύνατο με ένα τύπο κρασιού να καλύψουμε όλες αυτές τις εκδοχές. Ανάλογα λοιπόν με την υφή της σούπας, μπορούμε να ταιριάξουμε μία μαλαγουζιά στις σούπες με μανιτάρια ή κοτόπουλο, επιζητώντας μεγαλύτερη ένταση κρασί σε σούπες με σηκωτάκια, άνηθο και λεμόνι, όπου θέλουμε για τέρι ένα κρασί με ικανοποιητική οξύτητα, κάποιο λευκό με σώμα και όγκο, όπως παραδείγματος χάρη μία κηδονίτσα, πηγαίνοντας ακόμα και σε έναν ερυθρό μεσαίου σώματος, όπως αγιοργήτικο ή ξινόμαυρο, για πιο ακραίες περιπτώσεις. Να σημειώσω εδώ ότι το καλύτερο για κάποιες από αυτές τις εκδοχές μαγειρίτσας θα αποτελούσαν και άλλα κρασιά, όπως αμπλή, αλσατικά πινό μπλάνκ, τραγανά σοβινιόν και ξηρά σέρι ή μαδέρα, αλλά προτιμήστε να μην επεκταθείτε σε επιλογές πέραν των συνόρων. Κυριακή του Πάσχα. Στρωμένη στο πασχαλινό τραπέζι και επειδή η πολύ ωραία αναμονή για το ιδανικό ψήσιμο του Οβελία δεν παλεύεται ξεροσφύρι, το ρόλο συνοδού στις σαλάτες και τους μεζέδες αναλαμβάνουν τα ταπεινά τσίπουρα και ούζα και μια ποικιλία από λευκά και ροζέ κρασιά, που είναι άριστοι διακπεραιωτές σε τέτοιου είδους αποστολές. Το αρνί στη σούβλα θα ταιριάξει υπέροχα με ένα ερυθρό κρασί με καλή οξύτητα και τανίνες, που θα αντιμετωπίσουν το λίπος και τις πρωτεΐνες του, ενώ ένα αρνί που ψήθηκε στο φούρνο θα τέριαζε καλύτερα με ένα λιγότερο επιθετικό, αλλά με καλό σώμα κρασί, όπως ένα γεωργίτικο. Αν έχει μαριναριστεί με σπάισι μπαχαρικά, τότε χρειάζεται ένα ερυθρό κρασί με κάπως γλυκό φρούτο, όπως μια ξηρή μαυροδάφνη. Αν ο χαρακτήρας της μαρινάδας είναι λεμονάδος και βοτανικός, τότε θα χρειαστούμε ένα κρασί με υψηλότερη οξύτητα και λιγότερο φρούτο, όπως ξινόμαυρο ή λιάτικο, ενώ ένα τραγανό ασύρτικο με γεμάτο σώμα ταιριάζει επίσης θαυμάσια. Αρνίσια, σουβλάκια ή παϊδάκια στη σχάρα κάνουν γευστικό πάρτι με ένα μαυρούδι ή εναλλακτικά με ένα μαυρόστιφο. Ένα μοσχοφύλλερο με ελαφρά επίδραση βαρελιού κάνει απίθανο συνδυασμό με γλυκάδια ελαφρά σοτερισμένα σε βούτυρο, ενώ ένα ερυθρό κρασί με χαμηλές τανίνες συνοδεύει άριστα κρεατόπιτα με αρνί.
Για μοσχαρίσεις, μπριζόλες, ριμπάι, μπιφτέκια και άλλα κρεατικά που ψήνονται στη σχάρα, ένα κοτσιφάλι μονοποικιλιακό ή σε χαρμάνι δεν θα άφηνε περιθώριο για γκρίνιες, ενώ θα πηγαίναμε σε ερυθρά μικρότερης έντασης αν τα κρεατικά μας είναι χοιρινά. Και μετά από όλα αυτά, ποιος έχει όρεξη και χώρο για γλυκό? Ό,τι και να λέτε, ξέρετε καλά ότι δεν θα μπορέσετε να αντισταθείτε σε ένα πλούσιο και λαχταριστό γαλακτομπούρεκο ή ένα παραδοσιακό καταΐφι. Τα οποία βέβαια δεν θα τα απολαύσετε έτσι, αλλά παρέα με ένα δροσερό γλυκό μοσχάτο σάμου ή ένα πληθωρικό βυσάντο από τη Σαντορίνη. Αυτές είναι οι δικές μου προτάσεις για το τραπέζι του Πάσχα. Και κάτι τελευταίο. Αφήστε για αυτή την ιερή εβδομάδα τα ξένα κρασιά στο κελάρι. Το Πάσχα είναι ελληνική γιορτή και πρέπει να τιμήσουμε τους Έλληνες παραγωγούς. Το επιβάλλουν τόσο η μέρα όσο και οι περιστάσεις. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Λοιπόν, εδώ ξανά παρέμετα το ένθετό μας, συνολογίες και άλλα εινοπνεύματα. Στο στούντιο μαζί μου είναι ο κ. Δημήτρης Κακαλέτρης. Συζητάμε για εξαγωγές, θα μιλήσουμε και για τουρισμό. Για μία ακόμα φορά εδώ στο στούντιο μαζί μου ο καλός φίλος Δημήτρης, ομογενής. Έχει έρθει τα τελευταία χρόνια και ζει μόνιμα εδώ στη Σπάρτη, στο Μιστρά. Έχει ζήσει στον Καναδά, στην Αμερική, στην Ιταλία. Έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες στον κόσμο. Βέβαια δεχτήκαμε και επισκέψεις, Δημήτρη, όση ώρα άκουγαν οι ακροατές μας το ένθετο και δεν άκουσες τι μας πρότεινε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος από Τσαμπελώνες Γιαννόπουλου, που έχουν και αυτοί υπέροχα κρασιά, όπως και πολλά άλλα κρασιά υπέροχα εδώ στη Λακωνία, και γι' αυτό θα πρέπει να στραφούμε προς το εξωτερικό, έτσι να στείλουμε κάποια από αυτά έξω σε αγορές, σε σούπερ μάρκετς ή οπουδήποτε αλλού. Και σίγουρα, και θέλω να πάμε τώρα στον τουρισμό, έτσι να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον τουρισμό, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι για τις εξαγωγές. Εγώ θα ήθελα να προτείνω, όποιοι έχουν προϊόν, ό,τι προϊόν, να σου στείλουν εσένα, να μας στείλουν ένα email, να πούνε, εγώ είμαι ο Τάδε, ναι, έχω μία μικρή εταιρεία και φτιάνω μπακλαβά. Ναι. Ή γλυκό κουταλιού. Δεν ξέρω. Ναι. Και φτιάνω, δεν ξέρω, μπορώ να φτιάξω 15 βάζους την ώρα, ναι, ή 15 βάζους την ημέρα. Γιατί, τι γίνεται τώρα? Τώρα εμείς για 2 εβδομάδες θα δουλεύουμε να μαζέψουμε παραγγελίες. Οι άνθρωποι που πληρώσανε να πάνε σε αυτές τις έκτησες, βέβαια θα λάβουν τις παραγγελίες. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που πληρώσανε και πήγανε σε αυτές τις έκθεσεις θα πουλήσουν το προϊόν τους. Άλλα προϊόν όμως δεν έχουν. Ένας που, ναι, γνώρισα με ελιές, μόνο ελιές έχει. Δεν έχει ούτε λάδι. Δεν έχει τυρί, ναι, δεν έχει παξιμάδια. Ξέρεις, ο νικητέας έχει παξιμάδια. Ναι. Εγώ νομίζω άνθρωποι που έχουν προϊόν να μας στείλουν ένα μικρό φαξ, το όνομά τους, το τηλεφωνό τους, τι προϊόν και πόσο το χρόνο κάνουν συνολικά η παραγωγή τους. Ναι, ναι. Για να μπορούμε να βάλουμε το μικρόνε με μαγαζά που είναι 1, 2, 3, σαν το φλόρο, ναι, και οι άλλοι μεγάλοι με σούπερ μάρκετ με 300 μαγαζά. Μπορούμε να κάνουμε αυτό, γιατί θα λάβουμε όλα. Δεν έχουμε μόνο σούπερ μάρκετ ή μόνο χοτέλ με 2.500 τη βραδιά. Έχουμε και μικρότερα εστιατόρια και αυτά. Τώρα θα είναι μια δουλειά για μας να μαζέψουμε τι έχει η Λακωνία και τι έχει η Ελλάδα σε προϊόν, αφού αυτοί οι άνθρωποι θέλουν. Το κόστος αυτό θα είναι το δείγμα. Όχι μόνο το δείγμα που έχεις, που το έχεις πληρώσει, έχεις φτιάξει ας πούμε ένα κρασί μπουκάλι, θα είναι και το δείγμα του courier, που το courier ας πούμε στα 2 κιλά είναι 20 ευρώ. Ναι. Τα επενδύσεις, το κρασί σου ας πούμε, τα 2 μπουκάλια ή το 1 μπουκάλι και 20 ευρώ. Αυτή θα είναι η επένδυσή σου. Δεν θα είναι η επένδυσή σου να πληρώσεις 15.000, να πας στο fancy food, να πας στο Ανούγκα, στο Αλιμαντέρια, στο Σιάλ, στη Ρίμενη. Και χωρίς να χρειαστεί να πάει εκεί. Και δεν χρειαστείς να πας. Εντάξει. Εγώ θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος να δώσω αυτό δωρεάν σε όλους τους Λάκωνες. Τώρα, το τουρισμό είναι όσο απλό και μπορεί και πιο απλό από εξαγωγή προϊόν. Είναι πιο απλό γιατί το εξαγωγή προϊόν χρειάζεται φαγητό, χρειάζεται άδειες, χρειάζεται
analysis, ξέρεις, τα χημικά. Ναι, ναι. Είναι δουλειά. Τουρισμό όμως, το hotel το έχουμε. Τα δωμάτια τα έχουμε, το camping το έχουμε, τις θάλασσες τα έχουμε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να πάμε εκεί. Να δώσουμε το χέρι. Να πιούμε ένα καφέ. Και ξέρεις, άμα το ακούσεις αυτό, λες τώρα, you know, έχω 40 δωμάτια, το Μινελάν Hotel, έχω 40 δωμάτια, ο Μανιάτης 40 δωμάτια, το Σπάρτα 80 δωμάτια. Έχω, τι θα μου κάνει αυτό να γνωρίσω έναν, να δώσω ένα χέρι, πόσα δωμάτια θα νοικιάσει, ένα. Είδες πως σκευούμαστε λάθος. Σκευούμαστε σε πολλά πράγματα, γιατί έτσι μας έχει μάθει το τελεβίζω, μας έχει μάθει happy. Κοιτάμε για ένα happy. Να γίνουμε όμορφοι, να γίνουμε πλούσιοι, θα μας βοηθήσει κάποιος. Πάμε με happy. Δηλαδή, άμα έχουμε ένα πρόβλημα, κάποιος μας έχει πουλήσει από πολύ καιρό, πριν το 40, ότι πρέπει να ξέρουμε κάποιον που είναι κάπου και αυτός θα μας δώσει δωρεάν λεφτά, θα μας δώσει happy. Δεν είναι έτσι. Άμα πας σε μια έκθεση αυτό το χρόνο, μπορεί να νοικιάσεις 2 δωμάτια. Τον άλλο χρόνο μπορεί να νοικιάσεις 4. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν θα γυρίσουν δεν έχουν 4 φίλους να πούνε τα περάσανε ωραία στη Σπάρτη. Ναι. So, όταν έρχεσαι σε τουρισμό ή όταν έρχεσαι σε εξαγωγή, όταν έρχεσαι να δουλέψεις με άνθρωπους σε άλλα κράτη, πρέπει να καταλαβαίνεις ότι η απόδειξη δεν θα γίνει σε μία εβδομάδα. Μην κοιτάς να λύσεις το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας και της Σπάρτης με ένα τηλέφωνο, με μία γνωριμία από κάποιον υπουργών. Ξέρεις, αυτοί οι υπουργοί, δεν είναι σωστό αυτό που θα πω, αλλά έτσι να καταλάβεις, έχουν 1000 άτομα την ημέρα που έρχονται εκεί πέρα και τους ρωτάνε για δωρεάν λεφτά. Δηλαδή όποιος θα βγει τον Οκτώβριο, ναι, ή όποιος δήμαρχος θα βγει στη Σπάρτη, κάθε μέρα θα μπαίνουν 100 άτομα και θα τους λένε βοήθησέ με. Ποιο να βοηθήσεις πρώτα. Εγώ δεν έχω γίνει ποτέ δήμαρχος από κανένα κράτος ή καμία πόλη. Αλλά είμαι αρκετός έξυπνος να καταλάβω ότι ένας που είναι σε τέτοια θέση και είσαι δήμαρχος Σπάρτη ή πρωθυπουργός της Ελλάδας ή οικονομικός μήνυσιο της Ελλάδας, τι νομίζεις, μόνο εσύ ο Σπαρτιάτης σου πάει εκεί πέρα και ζητάει βοήθεια να σώσουμε το πανεπιστήμιο, είσαι like ο μόνος που πάει εκεί πέρα και ζητάει αυτό? Δεν υπάρχει κανένας άλλος που έχει πάει στην Αθήνα να μιλήσει με τον υπουργό να σώσει το πανεπιστήμιο. Δεν έχει ζητήσει κανένας άλλος λεφτά. Ναι. Πολύ. Ωραία. Σε όταν αρχινήσεις όμως από την πλευρά ότι εσύ θα δουλέψεις με την πόλη σου να κάνεις εξαγωγή προϊόν, να φέρεις τουρίστες εδώ, εσύ θα κάνεις να φέρεις λεφτά στην πόλη σου, γίνεται πιο εύκολα να λύσεις οικονομικά προβλήματα. Ναι. Ακούω πολύ στην Ελλάδα ότι για να πας μπροστά πρέπει να έχεις μέσον, πρέπει να ξέρεις κάποιον. Αυτό μπορεί να ήταν και πολύ σωστό όταν ήταν το 40 και το 50 και το 60. Το 2019 το καλύτερο πράγμα που μπορεί να έχεις σαν δήμαρχος, σαν υπουργός, σαν πρωθυπουργός, να ξέρεις το εξωτερικό, να ξέρεις εξαγωγή, να ξέρεις τουρισμό, να φέρνεις λεφτά απ' έξω, να έχεις φίλους απ' έξω, να έχεις συνέτερους απ' έξω. Πώς θα μοιραστούν αυτά τα λίγα λεφτά που μαζεύει ο Δήμος Σπάρτης σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη? Γιατί φαντάζομαι η Σπάρτη έχει πολύ ανάγκη. Έχουμε δρόμους, νοσοκομεία, ακόμα πολλά. Και όλοι περιμένουμε να ψηφίσουμε κάποιον να μπει μέσα που είναι πιο καλύτερος φίλος από τον άλλον με τον πρωθυπουργό. Σαν είναι ο μόνος που θα μας σώσει.
So, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαι με το πλούτη να το φέρω από το εξωτερικό με τον τρόπο τουρισμό και εξαγωγή προϊόν. Δύο λόγους και απλούς. Πρώτα είναι ότι τα προϊόν που έχω φάει εδώ στην Ελλάδα, σαν ένας που έχει ζήσει 50 χρόνια στο εξωτερικό, η ποιότητα είναι fantastic. Και τουρισμό, επειδή στο κλίμα εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ούτε στη Φλόριντα υπάρχει. Να ξέρεις. Ναι. Γιατί κάποιος μου είπε κάποτε, από το υπέροχο Μαϊάμι στα χάλια της Ελλάδας ήρθες. Μου το είπε αυτό ακριβώς ένας Σπαρτιάτης. Έχεις πάει Μαϊάμι, του λέω. Όχι, έχω ήδη φωτογραφίες. Ξέρεις, του λέω, ότι έχουμε φορτούνες στο Μαϊάμι. Τυφώνες. Τυφώνες. Ναι. Ξέρεις τι είναι αυτό. Έχω ακούσει, θα σου πω, του λέω. Γυρνάει 180 χιλιόμετρα την ώρα, είναι 5 χιλιόμετρα μακριό και προχωράει στα 10 χιλιόμετρα. 10 Σπάρτες γίνονται πάρκινγκ όταν χτυπήσει αυτό. Τι λες, ρε, μου λέει. Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Αρχινάνε το Μάρτι, Απρίλη και τελειώνει το Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα δεν έχει τυφώνες, έχει? Όχι. Αν και πάει να αποκτήσει τώρα η Ελλάδα. So, έχουμε πολύ καλό κλίμα. Yeah. Έχουμε πολύ καλό και είναι ο κόσμος εδώ πέρα ευγενικός, δηλαδή πολύ ευγενικός. Ένας για τουρισμό και αυτά είναι το πάνω. Ναι. Έχουμε φαγητά εδώ πέρα που δεν υπάρχουν πουθενά, οι γεύσεις φαγητών. Πρέπει να έχουμε κάποιο πρόγραμμα για ανάπτυξη με τουρισμό gastronomic. Ναι. Δεν πρέπει να έχουμε, γιατί έχουμε τα ίδια φαγητά. Τι φαγητό έχει ο Καναδάς? Τι φαγητό είναι εθνικό φαγητό της Αμερικής? Τι, hamburger? Τι είναι? Πίτσα? Τι είναι? Πες μου, εδώ πέρα τι είναι? Ένα ωραίο παράδειγμα ήταν ένας φίλος της αδερφής μου και λέει, τι είναι το φαγητό που φτιάχνει η μάνα σου στο σπίτι σου? Γύρο? No. Δεν τρώμε γύρο στο σπίτι μας. Φτιάχνει η μάνα μου γύρο. Πες μου, της λέει, τι είναι ένα ελληνικό φαγητό? Μακαρόνια, του λέει, με χταπόδι. Ναι. Θέλω να σου πω, εμείς είμαστε πολύ διαφορετικοί και έχουμε πολύ ωραία φαγητά. So, έχουμε όχι μόνο τις θάλασσες να φέρουμε τον κόσμο εδώ πέρα που θα τους αρέσει. Ναι, τώρα μου έχεις πει και για την ασφάλεια που μπορούν τα παιδάκια να παίζουν στην πλατεία έτσι μόνα τους και οι γονείς να πίνουν καφέ. Αυτό δεν γίνεται. No, μου είπες σε άλλα κράτη. Ναι, ναι, ναι. Επειδή σου είπες αυτό, θα σου πω κάτι που έγινε και εύχομαι να μ' ακούει τώρα η ασφάλεια της αστυνομίας. Ναι. Προχτές ήρθε μια Γαλλίδα που έμενε με μένα, γιατί έχω νοικιαζόμενα δωμάτια με το Airbnb. Ναι, ναι. Όλοι το ξέρουν. Και ήταν με το παιδί της 12 χρονών και το λεωφορείο στις 8 η ώρα δεν το πέτυχε. Εντάξει. 8 το πρωί? Το βράδυ. Το βράδυ. Ναι. Συγγνώμη, 5. Και πιάσε το 8. Ναι. Και επειδή είχε 3 ώρες, πήγε σε ένα παρκάκι να κάτσει. Περάσαν δύο νέοι, μεγάλη ιστορία μικρή, και τις κλέψανε τη σακούλα που είχε. Ξέρεις αυτό το. Το σοκοβαγιάς, το. Ναι. Και μέσα ήταν το τηλέφωνο και τα διαβατήρια. Αυτή είναι αληθινή ιστορία. Ναι. Δεν με πληρώνει η αστυνομία να πω αυτό. Την παίρνω, γιατί έχω ένα ξάδερφο στο τροχέα. Και την πάω κατευθείαν εκεί. Και γνωρίζω ένα Παναγιώτη που δουλεύει στην ασφάλεια. Ναι. Στο λέω πώς έγινε, έτσι. Τι μου λέει, τι. Πιάνει το τηλέφωνο, μιλάει με κάποιον, δεν ξέρω. Γιώργο, έλα, σε θέλω, γύρισε εδώ. Ξέρω κάτι έτσι. Πού γίνεται αυτό? Σε 5 λεπτά ο Γιώργος ήρθε εκεί πέρα, πήρε κάτι στοιχεία από τη γυναίκα, μου λέει, δεν θα φύγεις από εδώ, και έφυγε. Okay, πρέπει να καταλάβεις, εγώ είμαι το Μαϊάμι. Ναι. Σε 5 λεπτά, στο λέω, I'm not kidding you, δεν λέω 10, σε 5 λεπτά είχε γυρίσει με τη σακούλα, τα διαβατήρια. Λεωνίδα, συγγνώμη, δηλαδή, εγώ σαν ξένος δεν πρέπει να τρελαθώ τώρα που τα λέω αυτά? Ναι. Δεν πρέπει να τρελαθώ. So, θέλω να σου πω, έχουμε τόσα πολλά ωραία πράγματα, αλλά θυμάσαι την ιστορία που σου είπα για το λάδι, που μου λέει ο άλλος, έχεις τόσο καλό λάδι? Του λέω, όχι, ναι, αλλά είχα πάει. Ναι. Είχα πάει εκεί. Έχουμε τόσα ωραία πράγματα. Αλλά πρέπει να πάμε.
Κάθομαστε εδώ πέρα και τα λέμε, οκ. Okay. Δεν λέω ότι είναι κακό. Πώς κερδάμε όμως? Έχουμε και τέτοια ωραία αστυνομία. Έχουμε την καλύτερη αστυνομία. Ξέχασέ το. Ξέρω για αστυνομία εγώ. Ήθελα να γίνω αστυνόμος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρω. Έχουμε τα καλύτερα παιδιά στην αστυνομία. Και αυτό είναι σημαντικό. Ξέρεις τι σημαντικό είναι να έχει καλή αστυνομία στον δρόμο? Έρχεται ο τουρίστας και η αστυνομία μας είναι η πιο ευγενική, η πιο βοηθητική, η πιο όμορφη, η πιο ωραία. Δεν μετράει αυτό. Όλα τα πράγματα μετράνε για να έχουμε δουλειές. Γιατί σε πολλά κράτη έξω είναι σκληρή αστυνομία. Μα δεν χαμογελάει στο Μαϊάμι, έτσι. Δεν χαμογελάει, γιατί ξέρεις, κάθε μέρα έχουν σκοτωμό, ντουφεκές, φοβούνται τη ζωή του. Νομίζω η Μαϊάμι, ύστερα από τη Νέα Υόρκη, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο. Σε εγκληματικότητα. Ναι. So, τουρισμό πρέπει να πάμε έξω. Και εγώ θα πάω σε όλα τα hotel τις επόμενες δύο εβδομάδες και θα τους μιλήσω για αυτή τη δουλειά. Ναι. Αν θέλουν να πάνε έξω. Γιατί ξέρεις, μπορείς να φέρεις το άλογο στο νερό, αλλά δεν μπορεί να το κάνεις να πιει. Έτσι. Ναι. Και θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό άλλη φορά, να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, ξέρω ότι είναι και το θέμα ότι τρέχουμε, έχουμε το, να ελέξουμε δήμαρχο. Ναι. I know. Και συμβουλή δίνω εγώ σε αυτούς που τρέχουν. Στους υποψηφίους. Ναι. Συμβουλή δίνω. Πρέπει να μαζέψουν μέσα στην ομάδα τους κάποιοι που ξέρουν το εξωτερικό. Κάποιοι που έχουν πείρα στην εξαγωγή προϊόν. Νομίζω ένας από αυτούς τους κύριους έχει υποψήφιος το, μία κοπέλα που κάνει εξαγωγή ελιές, κάτι έτσι. Ναι. Πολύ καλό. Πρέπει όλοι να έχουν κάποιον που μπορεί να μιλάει περισσότερο από ελληνικά, 2-3 γλώσσες. Πρέπει να κάνουν δουλειές με άλλους δήμαρχους σε άλλες πόλεις. Ναι. Πρέπει να γίνουμε φίλοι με άλλα κράτη. Γιατί να βοηθήσουν τη Σπάρτη, δεν μπορεί να μην μιλάνε ή να μην έχουν κάποιον στην ομάδα τους που μιλάει. Ναι. Με κατάλαβες, που ξέρουν αυτές τις δουλειές. Πρέπει να ανοίξουν ένα, μια δουλειά για αυτό το... Ναι. Να εκπαιδεύσουν κάποιους. Πρέπει να έχουν και κόσμο που ξέρει. Δεν εκπαιδεύεται αυτό. Πρέπει να βρουν άνθρωπους που ξέρουν ότι υπάρχουν εδώ πέρα εταιρείες που κάνουν εξαγωγή. Ναι. Και ξέρουν τη διαδικασία. Αγκροσπάρτα έχει εξαγωγή. Έχουν ένα σωρό άνθρωποι που έχουν πείρα και ξέρουν τη δουλειά. Αλλά γιατί εγώ δεν βλέπω. Συνήθως αυτοί δεν προλαβαίνουν όμως να ασχοληθούν με τα κοινά, δηλαδή να είναι υποψήφοι ή να συμμετέχουν σε συνδυασμούς. Γιατί έχουν πολλή δουλειά, έχουν βρει το δρόμο τους. Μα γι' αυτό έχω ακούσει η αρχαία Σπάρτη είχε 2 βασιλιάδες. Ναι. Ένα για πόλεμο και ένα για να κυβερνεί. Ναι. Και πρέπει να το αλλάξουμε. Μπορεί να χρειαστούμε 2 δήμαρχους να τρέχουν. Να έχουμε έναν που να τρέχει έξω. Ναι, και ένας που να κυβερνάει εδώ. Να είναι εδώ. Ξέρω τον κόσμο. Ένα, γιατί δεν μπορεί ο δήμαρχος να ασχολείται τη μία με τη Λακούβα στο δρόμο, στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, και την άλλη να του πεις ότι πήγαινε τώρα στη... στο Βερολίνο. Ναι, να βρεθείς με τον δήμαρχο του Βερολίνου. Εκεί, ναι. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Ναι. Ένας άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για να τελειώσουμε και να ολοκληρώσουμε, το επόμενο, τον άλλο μήνα, είναι η έκθεση τουρισμό. Ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε στο τουρισμό. Μέχρι τις τελευταίες 2 εβδομάδες εμείς θα γράψουμε όλα τα ονόματα από όλες τις εταιρείες που θέλουν τα προϊόν μας. Και εμείς θα ενημερώσουμε όποιον θέλει και έχει προϊόν, πώς να τα στείλει, πού να τα στείλει και πώς να προσπαθήσουμε να λάβουμε παραγγελίες περισσότερο από λάδι και κρασί και τυρί και αυτά. Είναι, είπαμε, μονόδρομος οι εξαγωγές και ο τουρισμός, γιατί αν μια χρονιά δεν είναι καλή στην παραγωγή όπως ήταν η προηγούμενη, και δεν έχουμε εισόδημα από τις ελιές είτε τα πορτοκάλια, ή όταν για παράδειγμα φεύγει η νοσηλευτική και λες χάνω τόσους φοιτητές, ή το ΚΕΜ δεν έχει τους στρατιώτες που είχε πριν από κάποια χρόνια, τότε η οικονομία μιας περιοχής πέφτει.
Ναι. Δεν έχεις έσοδα. Πρέπει να έχεις βρει άλλους τρόπους να έχεις έσοδα. Έτσι, και όπως είπες, να φροντίσει και ο Δήμαρχος. Και εδώ εμείς ως τοπική κοινωνία το τι θα κάνουμε. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό, άμα τα ακούνε τα νέα παιδιά, μπορεί σε 5-10 χρόνια να μπουν στην εξαγωγή προϊόν. Γιατί ο πατέρας τους είναι πρόεδρος της Λακωνίας ή είναι πρόεδρος του Θοδωρακάκου. Συνεταιρισμού. Ναι, ή του Θοδωρακάκου ή τα Τυριά. Καταλαβαίνεις. Γιατί έχουν παιδιά όλοι αυτοί και δεν έχουν σκεφτεί ποτέ ότι δεν είναι μόνο η εξαγωγή καλή για αυτούς. Είναι καλή γιατί έχουν και παιδιά που μπορούν να τα στέλνουν σε διάφορα κράτη του κόσμου. Να... Που συνήθως τα παιδιά γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Και την τεχνολογία την παίζουν στα δάχτυλα. Γιατί όλοι είναι με ένα κινητό που μπορούν να στείλουν ένα mail σε 100 ταυτόχρονα. Και ότι εγώ θα είμαι σε ένα μήνα, θα είμαι εκεί. Και όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε να... Και τι ωραία θα είναι να έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα, 10 παιδιά από 10 εταιρείες που οι γονείς τους δουλεύουν στις 10 εταιρείες και να τα στέλνουμε στις έκθεσεις. Ναι. Γιατί ξέρεις, στην έκθεση δεν κάθεσαι εκεί πέρα να κάνεις μεγάλο συζήτηση. Παίρνεις μια κάρτα, δείχνεις ένα δείγμα και όταν θα γυρίσω θα σε πάρουμε τηλέφωνο και θα κάτσουμε να μιλήσουμε για 2 ώρες. Ναι. Στο Skype ή στο WhatsApp και αυτά. Γιατί αν μιλήσει 2 ώρες με τον έναν που θα περάσει από την έκθεση, θα περάσουν άλλοι 100 που δεν θα τους δεις καθόλου. Έχασες το παιχνίδι. Και τότε δίνεις την κάρτα στον υπεύθυνο της Λακωνίας, τον Θοδωρακάκο και άλλους. Και αυτοί τηλεφωνάνε τώρα σαν πατέρα, σαν αντιπρόεδρο, σαν. Και που έχει την πείρα και μιλάνε για τα προϊόν τους και πώς τα λύσουμε. Μάλιστα, οπότε καλό θα είναι να όσοι έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τον τουρισμό να έρθουν σε επαφή έτσι, με σένα ή εδώ στο ραδιόφωνο και να τους φέρνουμε εμείς σε επαφή μαζί σου. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν με τον τουρισμό που έχουμε καλύπτονται οι επαγγελματίες του τουρισμού, δηλαδή γεμίζουν τα ξενοδοχεία τους, οπότε λέει δεν θέλουμε άλλους. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ έχω ανοίξει οικογενειακώς, αγοράσαμε ένα κτίριο, έχουμε 16 δωμάτια και είμαστε στο Airbnb όπως σου είπα. Εμείς έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο. Δηλαδή έχουμε τουρισμό Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβρη. Ναι. Τα χοτέλια εδώ έχουν τουρισμό 1-2 μήνες. Δεν ξέρω αν έχουν όλο το χρόνο. Ναι. Και άμα δεν χρειάζονται άλλο τουρισμό, αυτό είναι νέα, ακούω εγώ για πρώτη φορά, γιατί εγώ όλο ακούω ότι δεν έχουμε αρκετό τουρισμό να μείνουν στα χοτέλια, γιατί είναι σημαντικό να έρχονται και να γεμάνε τα χοτέλια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μόνο θα μείνουν στο χοτέλ, θα αγοράσουν και ένα καφέ, θα αγοράσουν και είναι από τα μαγαζά ένα ρούχο, θα αγοράσουν ξέρεις, διαφορετικά πράγματα για δώρα να δώσουν στους συγγενείς όταν γυρίσουν. Είναι πολύ σημαντικό. Και όπως είπαμε, θα στέλνουν και άλλους όταν επιστρέψουν πίσω. Ναι, θα νοικιάσουν ένα αμάξι, θα αγοράσουν γκαζολίνη. Δεν είναι μόνο 30 ευρώ το δωμάτιο ή 150 ευρώ το δωμάτιο. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλοί λένε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ο τουρισμός, γιατί πρέπει να ενδιαφέρει μόνο αυτούς που έχουν ξενοδοχείο και ταβέρνες. Δηλαδή εκεί που θα μείνουν και εκεί που θα φάνε. Ναι. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι όμως έτσι καθόλου. Εγώ να σου πω κάτι. Τώρα μόλις φύγανε 2 άτομα που δουλεύουν και οι 2 για ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Γάλλοι. Ναι. Μείνανε μαζί μας. Δεν μαγειρέψανε ποτέ. Μα δεν ήρθαν εδώ για να μαγειρέψουν, ούτε για να μένουν όλες τις ώρες μέσα στο δωμάτιο. Οι καινούργοι τουρίστες που έρχονται τρώνε έξω. Ναι. Θυμάμαι όταν πηγαίναμε διακοπές με τη μαμά, πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ το πρώτο πράγμα και γεμάγαμε το δωμάτιο σαντουίτς. Ναι. Τώρα είναι αλλιώς. Τώρα οι άνθρωποι έρχονται διακοπές, έχουν ωραίο αμάξι ή έρχονται με λεωφορείο και βγαίνουν έξω, έρχονται 7 το βράδυ, βάνουν τις βαλίτσες, φεύγουν έξω. Και κερδάει όλη η Σπάρτη με τους τουρίστες. Δεν κερδάει μόνο το χοτέλ. Εμένα στα δωμάτια δεν είναι το μεγάλο. Χαλάνε περισσότερα στα αμάξα και σε φαγητά και σε δώρα. Μένανε αυτοί οι 2 τελευταία ημέρα με μένα και είχαν νοικιάσει αμάξι και φεύγανε για την Αθήνα.
και είχαν δύο σακούλες δώρα. Τα αγοράσαν από τη Σπάρτη. Αυτό που θα κάνουμε και εμείς όταν θα πάμε κάπου διακοπές, έτσι θα φέρουμε κάποια αναμνηστικά πίσω. Και εμείς θα φάμε έξω, θα πιούμε καφέ έξω. Όλοι κρατάνε. Παίρνω ταξά ολούθε, αυτοί που έρχονται με λεωφορείο. Μιστρά, you know, Γήθιο, you know. Παίρνω λεωφορεία. Ναι. So, δεν κερδάει μόνο. Δεν κερδά, με τουρισμό κερδάμε πολλά. Ας πω κάτι από το Μαϊάμι. Έχω ένα φίλο, ένας Ωβραίος, Gene Grossman λέγεται, και δουλεύει για το Δήμο. Και άκου τι κάνει ο Δήμος Σπάρτη, Δήμος Μαϊάμι. Όλα τα παλαιά χτίρια που έχει, τα έχει μια οικογένεια που δεν έχει λεφτά να τα φτιάξει, ρε παιδί μου, ξέρεις. Ναι. Έχουμε και εμείς πολλά και εδώ. Ναι. Αντί να πέσει αυτό το χτίριο για να σκοτώσει κανέναν, ναι, ή να το αφήσει έτσι και να φαίνεται, ξέρεις, χάλασμα, πάει ο Δήμος και τα αγοράζει. Άλλη συζήτηση αυτό. Ναι. Εύκολα αγοράζεται και εύκολα φτιάνεται. Άλλη συζήτηση αυτό. Ναι. Και τι τα κάνει. Δωμάτια για μαθητές. Για μαθητές. Οι μαθητές αυτοί είναι στο πανεπιστήμιο. Εντάξει. Αυτοί όμως σε 4 χρόνια θα βγάλουν πτυχίο, θα παντρευτούν, θα έρθουν πίσω, θα μείνουν σε χοτέλ στην πόλη που πήγανε σαν μαθητές. Ναι. Όταν σπούδαζαν δηλαδή, όταν σπουδάζουν πάνε και μένουν. Όταν σπουδάζει κάποιος, δεν μπορεί, στο κάμπινγκ θα πάει να μείνει. Ναι. Αλλά όταν μεγαλώνουν, στο τι έκανε το Μαϊάμι. Το έκανε αυτό για να κάνει promotion τη χώρα του σε όλους τους μαθητές και διαφήμιζε στα πανεπιστήμια. Ναι. Σε όλο τον κόσμο. Και έρχονταν για 2 εβδομάδες και μένανε στα δωμάτια και πληρώνανε, δεν ξέρω, 10 ευρώ. Και όταν μεγαλώνανε, παίρνανε την οικογένειά τους και έρχονταν στα χοτέλ. Ναι. Και μένανε εδώ και δουλεύανε εδώ και νοικιάζανε αμάξα. So, είναι πολύ καλό και πολύ ωραίο να σκεφτείς το τουρισμό λίγο διαφορετικά. Είναι πολλά πράγματα εδώ που τα σκευούμαστε, ξέρεις, χωρίς plan, you know. Χωρίς πλάνο. Χωρίς πλάνο. Το πλάνο, ξέρεις, ένα business plan, financial plan, είναι 3 χρόνια. Δεν είναι 2 μήνες. Ναι. Δεν είναι, you know. Και θα πας για τα επόμενα 50 χρόνια. Ναι, γιατί όταν τα περνάει κάποιος καλά και γυρνάει πίσω, όπως εσύ άμα πας τώρα στο Μαϊάμι και γυρίσεις και σου αρέσει, θα το πεις σε 10 άτομα. Ναι. Ωραία, αυτό δεν αγοράζεται. Ναι. Πώς θα μας κουστίσει να διαφημίσουμε στο Παρίσι ότι η Σπάρτη είναι ωραία χώρη. Εδώ το πληρωνούμαστε και το διαφημίσουμε. Ναι. Γιατί μου έλεγες ότι η εικόνα που έχουν έξω στα άλλα κράτη για την Ελλάδα δεν είναι αυτή που ξέρουμε εμείς εδώ. Έτσι, ότι εδώ γίνονται φασαρίες, ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι δεν είναι και καλό να πας, μπορεί να κινδυνεύσεις. Κοιτάξτε, τα τελευταία λίγα χρόνια είχαμε μεγάλη οικονομική κρίση εδώ, όλος ο κόσμος το ξέρε, οι εφημερίδες γράφανε ότι θα μας κλωτσίσουν έξω από το ευρώ, ναι. Ξέρεις, όλα τα συνήθεια. Και αυτά δεν λέγανε ευχάριστα πράγματα για μας. Ναι. Ωραία. Αλλά ξέρεις τι λένε στην Αμερική, και κακό διαφημίσει είναι καλό. Ναι. Μα τώρα μας ξέρουν όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν μας ήξεραν, ξέρουν για την Ελλάδα και πού είναι η Ελλάδα. Για ένα αστείο διαφημιστικό λόγο, είναι καλύτερα που είχαμε και ένα πρόβλημα. Μιλάγανε για μας περισσότερο από την Ιταλία, ξέρεις, και τη Ισπανία. Η Ισπανία δεν ακούστηκε ποτέ διαφημιστικά. Μπήκε κάποιος στο Google, πάτησε Greece. Και όταν είδε αυτά τα νησιά, είδε τις ομορφιές της Ελλάδας και όλα αυτά, η οικονομική κρίση είναι, αλλά οι ομορφιές όμως παραμένουν, υπάρχουν εδώ. Ναι, είναι πολύ ωραίο κράτος, πολύ όμορφο. Ο κόσμος είναι πολύ ευγενικός. Έτσι και πεις, όπου να πας στην Ελλάδα, αλλά ειδικά εδώ στη Λακωνία, συγγνώμη, είμαι τουρίστας. Ναι. Ό,τι θέλεις. Για πήγαινε να πες το αυτό στη Νέα Υόρκη.
στο Μαϊάμι. Δεν θα ασχοληθεί κανείς μαζί σου. Forget about it. So, θέλω να σου πω, είμαστε πολύ έτοιμοι για αυτή τη δουλειά. Μόνο θέλουμε να το πούμε σε κάποιον. Ελάτε να μας δείτε. Ξέρεις, ναι. Η Ελλάδα δεν διαφημίζει ποτέ. Ξέρεις, με την εξαγωγή προϊόν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την πρεσβεία στη Ρωσία, στο Μόσκο. Ναι. Και ήμουνα λίγο surprise, ξέρω πώς λέγεται αυτό. Εκπληκτός, έμεινες εκπληκτός. Like, ήταν λίγο surprise. Anyway, δεν ήξερα ότι, δεν περίμενα ότι η δικιά μας πρεσβεία δεν είχε μία λίστα από άνθρωπους που μπορούν να μας βοηθήσουν για να κάνουμε εξαγωγή προϊόν. Να μας δώσουν μία λίστα τελωνίου, μία λίστα αυτοί που δουλεύουν σε φορτηγά. Ξέρεις, είναι η δουλειά τους. Είναι η πρεσβεία. Δηλαδή είναι στη Ρωσία. Είναι δεν πρέπει να έχει τάκ με ένα κουμπί αμέσως τελωνίο. Ναι. Γιατί κάθε πρεσβεία έχει έναν που είναι commercial officer. Αυτός που δουλεύει στο business. Άμα είσαι business, Coca-Cola και θες να έρθεις στην Ελλάδα, θα τηλεφωνήσεις στην Αμερικάνικη πρεσβεία, commercial department, και θα είναι ένας που ξέρει business. Ναι, τι πρέπει να κάνεις. Right. Δεν είχαμε λίστα. Το στείλανε ύστερα από τρεις ημέρες. Το βρήκανε τότε. Ναι, ναι. Είναι λίγο φοβερό αυτό που λέω. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, που η Σπάρτη, η Λακωνία που δεν έχει κάνει εξαγωγή προϊόν. Είναι και το κράτος που είναι πολύ πίσω απάνω σε αυτά τα δεδομένα. Αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε το κράτος, γιατί αυτό αν είναι. Περιμένουμε το κράτος, ίσως να μην κάνουμε και ποτέ μας τίποτα. Ναι. Πρέπει μόνοι μας. Εγώ λέω σε όλους ότι το κράτος έχει πολλή δουλειά. Ο Δήμαρχος έχει πολλή δουλειά. Μην περιμένεις εσύ, you know, ναι. Τι είπε ο Κέννεντι, το θυμάσαι, μην κοιτάς τι μπορεί το κράτος να κάνει για σένα. Εσύ την μπορεί κοίτα να κάνει. Εσύ την μπορεί... Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Όλοι πάμε τώρα, ξέρεις, στο Περιφερειάρχη. Όχι ότι είναι κακό. Αλλά ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος, ο δήμαρχος, ξέρεις τι δουλειές κάθε μέρα έχει. Κάνε και εσύ κάτι, you know what I mean, κάνε και εσύ κάτι. So, you know, εγώ δεν κατηγόρησα την πρεσβεία, τους είπα και ευχαριστώ, μου το δώσανε σε τρεις ημέρες, έχουμε γίνει και φίλοι, αλλά τα επόμενα κατάλαβα και μπήκα εγώ μέσα. Ναι. Εγώ τηλεφώνησα, τελωνία, λεωφορεία, you know, δεν περίμενα να μου τα δώσει όλο η πρεσβεία μας, κατάλαβες. So, πρέπει και όλοι μας να το σκεφτούμε έτσι, ότι είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα, θα μας βοηθήσουν, δεν υπάρχει λόγος να μην μας βοηθήσουν, σίγουρα. Ο Δήμαρχος θα μας βοηθήσει, you know? Αλλά να κάνουμε κι εμείς, να βοηθάμε κι εμείς. Οπότε να πούμε για τους νέους, ότι πολλοί σκέφτονται, επειδή σκέφτονται πολλοί να πάνε στο εξωτερικό, να πάνε στο εξωτερικό για εμπειρίες και όχι για να μείνουν μόνιμα εκεί και να εργαστούν, γιατί μπορούν να ζήσουν και εδώ. Αυτό, δεν μπορεί να πεις αυτό, πας στο εξωτερικό, γνωρίζεις μια κοπέλα, πιάνεις μια δουλειά. Ο πατέρας μου λέει πήγε στο εξωτερικό για 5 χρόνια και έμεινε 50. Εντάξει, θα υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αν κάποιος έχει τη δυνατότητα σήμερα να ασχοληθεί είτε με τις εξαγωγές είτε με τον τουρισμό, έτσι μπορεί να ταξιδεύει και στο εξωτερικό και να κάνει και εδώ. Λέμε για αυτόν που δεν θέλει να φύγει από τη χώρα, γιατί δεν θέλουν όλοι να φύγουν. Έτσι, η ανάγκη τους κάνει να σκέπτονται να πάνε σε κάποια άλλη χώρα και να εργαστούν. Εγώ στους νεολαία θα έλεγα να μην φοβάσαι. Ναι. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι δεν πάνε καλά τα πράγματα, παίρνεις το ΟΠΑ τηλέφωνο, του λες στείλε μου ένα εισιτήριο, μπαίνεις στο αεροπλάνο και γυρνάς σπίτι. Το χειρότερο πράγμα θα γίνει. Ναι. So, να μην φοβάσαι και σίγουρα μην κοιτάς να έχεις όλες τις λύσεις, θα τις λύσεις να έχεις πίστη στον εαυτό σου, θα τις λύσεις μοναχός σου σιγά σιγά. Ναι. Και έτσι δυναμώνεις κιόλας όταν μαθαίνεις να ξεπερνάς τα προβλήματα μόνος σου και όχι να σταλίσουν τα προβλήματα κάποιοι άλλοι. Ο καλύτερος δάσκαλος είναι αυτός που έχει κάνει τα περισσότερα προβλήματα που έχει περάσει τα περισσότερα προβλήματα. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος και να μην έχεις περάσει. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι, you know, και να μην έχεις κάνει κανένα λάθος και να μην έχεις μάθει τίποτα. Από τα λάθη μαθαίνεις. Ναι, το μεγαλύτερο σχολείο είναι τα λάθη. Ναι, ναι. Το μεγαλύτερο σχολείο. Και τα παιδιά εδώ πέρα, δεν τα ξέρω όλα, είναι πάρα πολύ έξυπνα. Ναι.
I'm telling you, είναι πάρα πολύ έξυπνα. Και είναι διαφορετικά τα Ελληνόπουλα από τα παιδιά της Αμερικής. Ένα από τους μεγάλους λόγους γιατί είναι διαφορετικά είναι ότι τα πολλά παιδιά στην Αμερική δεν έχουν υποστήριξη από την οικογένεια, όπως το ξέρεις. Ναι. Και τα παιδιά εδώ πέρα, δεν ξέρω, το 90% έχουν υποστήριξη από οικογένεια και δεν μπορώ να σου πω πόσο βοηθητικό είναι αυτό για μένα που με υποστήριζε η οικογένειά μου από 16 χρονών. Ναι. Εγώ όταν τέλεσα το γυμνάσιο με δεχθήκανε 3 πανεπιστήμια. Το ένα ήταν στο Μόντριο και δεν πήγα εκεί γιατί ήθελα να φύγω από το σπίτι. Ναι. Υποστήριξε η οικογένειά μου. Μπορεί να μείνω στο Μοντρεάλ και μην πληρώνω νίκη. Ναι. Είναι σημαντικό και τα παιδιά της Ελλάδας, δηλαδή 90%, δεν μπορώ να πω 100%, δεν ξέρω, αλλά όλα που έχω γνωρίσει, τους γονείς τους γνωρίζω, όλοι θα υποστηρίζανε ό,τι θέλει το παιδί τους. Ναι. Ξέρεις, με λογικό. Ναι, πάντα. Θα το υποστηρίξουν. Αν πει μία κόρη, ένα παιδί, μπαμπά, θέλω να πάω να δώσω μία δοκιμή να δουλέψω, δεν ξέρω, στη Γερμανία ή δεν ξέρω, στην Αγγλία ή στην Ιταλία, δεν θα πει κανένας γονείς, όχι, θα κάτσεις εδώ στο καφενείο. Ναι. Που δεν έχεις δουλειά εδώ, δεν γίνεται. Αυτό είναι. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά που ήσουν εδώ και, εγώ. Και κάναμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση και είπαμε τα πολύ ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω. Πράγματα, μιλήσαμε για εξαγωγές, μιλήσαμε για τουρισμό και άλλα. Μιλήσαμε και για τους υποψήφιους. Ναι, δήμαρχους και τώρα που, ναι. Υποψήφοι δημοτικοί, περιφερειακοί σύμβουλοι. Γι' αυτό θα πρέπει να ψηφίσουμε τους πιο ικανούς, έτσι, για να μπορέσουν να βοηθήσουν και αυτοί όσο μπορούν. Και να τους βοηθήσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω έξω. Να μην κοιτάμε με τα χέρια ανοιχτά, να βοηθήσουμε κι εμείς. Ναι. Άμα ψηφίσουμε κάποιον και μπει και γίνει δήμαρχος, πρέπει να μπούμε από πίσω του. Ναι. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Είναι δήμαρχος, τον ψήφισε η Σπάρτη. Ναι. Μην καθόμαστε εκεί πέρα και λέμε, «Ω, you know, εγώ πήγα με αυτόν». Ναι. Ήμουνα με τον άλλον. Αυτό και πρέπει να τελειώσει αυτό. Αυτό δεν είναι καλό για κανέναν. Ναι. Θα κάνεις το παν να μπεις δήμαρχος. Όταν μπει, όποιος μπει, αυτός είναι ο δήμαρχος. Ναι. Και θα πρέπει όλοι μας να πούμε. Να σεβαστούμε αυτό που είπαν οι περισσότεροι. Κύριε Δήμαρχε, εγώ ποσοστό. Είμαι μαζί σου. Ό,τι θέλεις, είμαι μαζί σου. Ναι. Έτσι εγώ το βλέπω. Και μπορώ να κάνω αυτό. Ναι. Ένα πράγμα ο καθένας να κάνει από όλους μας. Έτσι πόσα πολλά μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Ναι, πάλι. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο κ. Δημήτρης Κακαλέτρης, από εδώ, μόνιμος πλέον, κάτοικος στη Σπάρτη, στο Μιστρά, ομογενής. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά και για άλλα θέματα. Είναι καλό να συζητάμε με ανθρώπους που είτε έχουν έρθει από το εξωτερικό, είτε έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, έχουν εμπειρίες, έχουν εικόνες. Και ό,τι κάνουν το κάνουν από την καρδιά τους χωρίς να αποσκοπούν στο ότι θα έχουν κάποιο προσωπικό όφελος.